Καλησπέρα σας Ξανά Και λέω ξανά γιατί σήμερα θα βαρεθείτε να μ' ακούτε Αφού περιγράψαμε αυτό που περιγράψαμε Που προηγήθηκε Το Ηρακλής Απόλλων Λάρισσας 3-4 Από 3-1 ημίχρονο Ωρες ώρες θα αναρωτιέμαι να ντρέπομαι εγώ που το λέω Ή να ντρέπονται Αυτοί που το κάνουν Εγώ τρέπομαι που το λέω γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να λέω ένα τέτοιο αποτέλεσμα για την ιστορία αυτού του συλλόγου. Αυτοί που είναι πρωταγωνιστές βέβαια και στην προκειμένη περίπτωση αρνητικοί λογικά δεν θα μπορούν να κοιμηθούν σήμερα. Γιατί αν μπορούν να κοιμηθούν σήμερα τότε δεν τους καίγεται καρφί Γιατί δεν νοιάζονται. Ένα απλό συμπέρασμα. Ξεκινάμε σε αυτή τη δύσκολη και ποια είναι εύκολη. Ωρα για μπλε, σημερινή ακόμα μία, με στομάχι και κεφάλι μαρμελάδα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη του ήχου Δημήτρης Μπαλόμπας. Την καλησπέρα σε όλους. Ξέρω πως είστε, δεν διαφέρουμε καθόλου. Και μακάρι Μέσω τη εκπομπή να μπορούσα να σα βοηθήσω τον καθένα ξεχωριστά. Το ξέρω ότι δεν μπορώ. Ούτε τον ίδιο μου τον εαυτό. Για να ηρεμήσουμε ή οτιδήποτε άλλο, για να ξεχάσουμε αυτό που έγινε και σήμερα. Γιατί. δεν ξεχνιέται. Πολύ απλά. Ευχαριστώ τον Μιτσάρα, τον Παλόμπα απέναντί μου, γιατί με βοήθησε και γρήγορα. Κόψαμε και το ηχητικό του Δημήτρου Ελευθερόπουλου. Σε λίγο θα το ακούσουμε. Για όσου δεν είχαν ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά που βγάλαμε τη συνέντευξη τύπου, για το τι απάντησε στι ερωτήσει μα, για το ποια ήταν η δική του εξήγηση για την σημερινή ήττα. Και δεν είναι η ήττα. Είναι άλλο το να χασει μηδέν 0-1 με, με, κακή εμφάνιση, συγγνώμη. Και άλλο να ξεφτυλίζεσαι έτσι και να γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σου και όλο ο κόσμο από 3-1-3-4. Θα τα πούμε, έχουμε πολλά να πούμε. Σε μια επαναλαμβάνω πολύ δύσκολη εκπομπή, είναι από τι εκπομπέ που λες και τι κάνω τώρα. Γιατί ο κόσμο περιμένει. Περιμένει, δεν ξέρω τι περιμένει. Περιμένει εξελίξει, περιμένει να ακούσει κάτι, περιμένει να ξεσπάσει. Θέλει να ξεσπάσει όπως και όλοι μας. Όλοι μα είμαστε άνθρωποι. Και εμεί που ήμασταν στο γήπεδο, όσοι ήμασταν τέλο πάντων. Εμείς ξέρουμε πώς το ζήσαμε όλο αυτό. Και ποια ήταν τα συναισθήματά μας το πρώτο ημίχρονο. Τι λέγαμε στα 15 λεπτά της ανάπαυλας και τι νιώθαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πούμε για ποδόσφαιρο, θα πούμε και για βόλε. Είχαμε παιχνίδι εχθέ. Και εκεί πίκρα, και εκεί στεναχώρια, και εκεί ήττα. Για τέταρτο συνεχόμενο tie break η ομάδα δεν τα κατάφερε. Φυσικά υπάρχουν αιτίες, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν εξηγήσει και εκεί περιμένουμε να δούμε ποιε θα είναι οι αντιδράσει και οι λύσει που θα δοθούν από εδώ και πέρα. Για το ποδόσφαιρο, προσπαθώ στο μυαλό μου να τα βάλω σε μια σειρά. Θα ξεκινήσω για να βοηθηθώ και εγώ με τα όσα συνέβησαν και θα διαβάσω, ούτε ή άλλως θα διάβαζα τη βαθμολογία, αλλά αυτή τη φορά θα τη διαβάσω ανάποδα. Πριν το κάνω αυτό, θα σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό bluelibero.yahoo.gr Η ομάδα που ήταν το φαβορή, γιατί πλέον όποιο λέει ότι είναι το φαβορή, είναι να, να μας παίρνουν στο κυνήγι. Δεν υπάρχει περίπτωση και όλη αυτή η έπαρση, το έλεγα και τις προάλλες, έκανε πολύ μεγάλο κακό. Και θα πάω ξανά σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, το ξέρω, αλλά θα, θα το ξαναπούμε. Η ομάδα λοιπόν που ήταν το φαβορή στα χαρτιά, γιατί έκανε μεταγραφές, γιατί έφερε σουμπερλικά τους, γιατί ήρθε... Ο Παύλος ο Μυροφορίδης επέστρεψε με την αγάπη του κόσμου Ξαναλέω το 99,9 του κόσμου του Ηρακλή που πανηγύριζε όταν ήρθε ο Παύλο Ομυροφορίδη. Ένα τεχνικό διευθυντή που έχει τέσσερις ανώδου στην καριέρα του, μία από αυτές με τον Ηρακλή. Και σχεδόν όλοι, ακόμα και αντίπαλοι, λέγαν ψάξτε για το δεύτερο γιατί με Μηροφορίδη ο Ηρακλή ανεβαίνει και με αυτού που πήρε. Όμω. Το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο απλό. Και πολλές φορές μας κάνει να σκεφτόμαστε και διαφορετικά. Μέχρι και πονηρά. Για άλλους δικαιολογημένα, για άλλους αδικαιολόγητα. Σήμερα πραγματικά, ό,τι και να γράψετε, θα το διαβάσω. Θανάση δεν το πιάσα, βοήθησέ με. Βοήθησε με, δεν το πιάσα. Συγγνώμη, δεν είμαι και 100% ήρεμο. Γράψε ένα ακόμα μήνυμα γιατί δεν το κατάλαβα αυτό που μου λε. Εκτό κι αν ανήκει στο 1% που δεν ήθελε το μυροφορίδι και υπονοεί αυτό. Γιατί όλοι μας πανηγυρίζαμε το καλοκαίρι που επέστρεψε ο μυροφορίδη. Και η εκπομπή και ο κόσμο και οι ενέργειε του κόσμου που έφεραν το μυροφορίδι. Και οι η σιγουριά του ιδίου στη συνεντεύξη τύπου. Μπορώ όποτε θέλει, φίλε μου, Θανάση, να σου δείξω τι μηνύματα είχα εδώ στην εκπομπή. Πίεση, ώστε να λέω κάθε μέρα να έρθει ο Μυροφορίδη. Όταν τότε η διοίκηση του Νίκου του Βαφιάδη δεν μπορούσε οικονομικά να στηρίξει το εγχείρημα του Μυροφορίδη και για ένα-ενάμιση ένα, μήνα έβγαιναν και έλεγαν ότι τον θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να το φέρουμε γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Πριν έρθει μέσω του Μυροφορίδη ο Παπαδόπουλο μπορώ να σου δείξω, φίλε μου Θανάση, τι μηνύματα πίεση δεχόμενα από του ακροατέ μα. Πε για το μύρο, πες για το μύρο, πες για το μύρο, να κόψουν το λαιμό του, να το φέρουν, να μα ανεβάσει τρένο, τον αγαπάμε, θέλουμε μυροφορείο κτλ. Και, 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 τώρα φυσικά υπάρχει τον πινελίκ τη έτσι, προ τον ίδιο. Και είναι ανεπιθύμητο πέρα για πέρα. Τώρα μπορεί το 99 που έλεγα πριν, Θανάση, ότι ήθελε τον. μυροφορίδι μπορεί να είναι 99 που δεν το θέλει τώρα. Μπορεί να έχουμε φτάσει σε αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει γκάλοπ. Λοιπόν, βαθμολογία. Ακούστε την. Ξεκινάω από κάτω, όχι από πάνω. Το πάνω πλέον είναι πάνω και θα μείνει εκεί. Τον Ηρακλή δεν θα δούμε εκεί. Και μάλλον ποτέ φέτος δεν θα το δούμε εκεί και ίσω μέσα στην εβδομάδα. Πια μέσα στην εβδομάδα, την Κυριακή έχουμε αγώνα. Τέλο πάντων, μετά τον αγώνα με τη Σπάρτη και έπειτα. Έτσι πω είναι η Ρακλής, δεν ξέρω αν θα κερδίσει τη Σπάρτη. Δεν το ξέρω, μπορεί να το ξέρω, Μιτσάρα. Δεν το ξέρω. Ε, ο Ηρακλή του πρώτου μηχρόνου μπορεί να κερδίσει όλου. 3-1 κέρδιζε το πολύ καλό από όλα να σα. Που παρέμεινε αίτητο σήμερα. Και όχι μόνο αίτητο, είναι στην κορυφή. Διαβάζοντα λοιπόν τη βαθμολογία, τώρα θα το κάνω επιτέλου. Ίσως μας μπει σε όλους το μυαλό για οριστική αλλαγή σχεδίων, πλάνων, φιλοσοφίας και αποφάσεων. Δηλαδή, έχει νόημα από εδώ και πέρα να λέμε ότι η Ρακλής είναι στο μείον εννιά από την κορυφή. Ή έχει νόημα να λέμε ότι είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Για να γίνουμε και ρεαλιστές κάποια στιγμή. Ο Κισαμικός λοιπόν πιάνοντας από κάτω τη βαθμολογία έχει δύο. Ο Εγινιακός έχει δύο. Τον ένα βαθμό τον πήραμε τον Ηρακλή. Τα Τρίκαλα. Τρει. Απογοήτευση. Τα Τρίκαλα φέτο. Και πάμε στην άλλη την απογοήτευση, τη δικιά μα. Ο Ηρακλής τέσσερι. Είναι το τρίτο. Και για όσου δεν γνωρίζουν πώ πάει η δουλειά φέτο. Μανάγκα ο Ηρακλή να το θυμηθώ, να το θυμηθώ, συγγνώμη, σήμερα, για το πώς πάει η δουλειά φέτος. Και δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Οι τέσσερις που υποβιβάζονται του χρόνου δεν θα παίξουν στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία. Θα παίξουν στην τρίτη τη τάξη κατηγορία. Γιατί η τσάρα μου του χρόνου θα έχουμε Super League, Super League 2, Football League και Γάμα Εθνική η οποία γάμα εθνική ουσιαστικά θα είναι εραστεχνική τέταρτη. Άρα οι τέσσερις που θα υποβιβαστούν φέτος από τη Football League θα πάνε, ξέρετε πού, να μην το πω στον αέρα. Και υπάρχει κι άλλο. Από το 3 ως το 8 της Β' Εθνικής, δηλαδή για παράδειγμα, τρίτο είναι ο Πλατανιά, τέταρτο ο Βόλο, πέμπτο ο Ηρόδοτο, έκτη Παναχαϊκή, έβδομη η Κέρκυρα, όγδοη η Δόξα. Αυτέ οι ομάδε θα παίξουν και του χρόνου στη Β' Εθνική. Αν πούμε ότι ο Απόλο Λάρισα θα ανέβει ω πρώτο και ο Ριγοτέλη θα παίξει μπαράζ, π.χ. με το Λεβαδιακό που θα είναι τέταρτο από τη Super League. Υποθετικά τα λέω. Οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Καραϊσκάκη, ο Απόλο Πόντου, Αίτο και η Σπάρτη, δεν θα παίξουν β' εθνική του χρόνου, θα παίξουν Football League. Η οποία δεν θα είναι η δεύτερη κατηγορία στη σειρά, θα είναι η τρίτη. Που σημαίνει ότι ο Ηρακλής κινδυνεύει ήδη βαθμολογικά με δύο πράγματα. Όσο ομάδα που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού να πέσει δύο κατηγορίες κάτω με την αναδιάρθρωση που είναι να γίνει από τον Βασιλιάδη του χρόνου και αν δεν καταφέρει να μπει στην οχτάδα να πέσει μια κατηγορία κάτω. Όχι μόνο δηλαδή θα γίνει το κακό της μία νόδου, θα έχουμε ακόμα χειρότερο κακό. Ακόμα χειρότερο. Θανάση δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Αν θε, στείλε μου ένα νέο μήνυμα. Ο Θοδωρή γράφει. Χαρά στο κουράγιο σου, Ρε Γιώργο, ειλικρινά πόσο ακόμα. Δεν ξέρω, Θοδωρή. Δεν ξέρω. <σχελίδι> δεν ξέρω. Ε, απορούμε τι θα πει, Γιώργο, γράφει ο Θωμά από την Αλεξάνδρια. Uh, Αλεξάνδρεια. Το μόνο που δεν θα ήθελα, όπω είπε, να είμαι στη θέση σου. <σχελίδι> Γιατί θέλω εγώ να είμαι στη θέση μου. <σχελίδι> δεν θέλω. Δεν μπορώ, φίλε Γιώργο, ακόμα να συνέλθω. Μάλλον βγήκαν όλα goal-goal over 7-6, λέει ο Τόλη. Και εδώ δεν μπορώ να μην πω το εξή. Μάλλον θα διαβάσω ακόμα ένα mail, γιατί θέλω να σεβαστώ όλα τα μηνύματά σα και σήμερα. Ο φίλο ο Ευάγγελος γράφει: Γιώργο, καλησπέρα. Είμαι σε ένα for all, Ανατολικά και πίνω σου ρωτή για να χωνέψω το 3-4 στο ημίχρονο τι έγινε. Ναι. Άστο τώρα αυτό. Έγινε αυτό που, που γίνεται κάθε φορά που δεν μπορούμε να εικονοποιήσουμε κανέναν όταν η ομάδα κερδίζει. Ο πρώτος που φταίει είμαι εγώ ή οποιοδήποτε, οποιοδήποτε ρεπόρτερ. Οποιοδήποτε συνάδελφος που σε τέτοιες περιπτώσεις ό,τι και να πει θα ακούσει τα σχολιανά του. Και δυστυχώς είμαστε οι πρώτοι που λειτουργούμε ως σάκος του box. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν τα λέμε καλά, γιατί τα παίρνουμε, γιατί τα ράνουμε, γιατί τα κάνουμε, έχω κάτι τζάγκου έξω, περιμένουν, γιατί είμαστε μίζεροι, γιατί δεν δίνουμε αισιοδοξία στον κόσμο. Ε, είμαι μίζερος και δεν δίνω αισιοδοξία στον κοσμο από Ηράκλης Απόλλω Λάρσες, 3-4. Απώ εγώ ότι έλξε 7-4. Α, το πω, Α, για να δώσει αισιοδοξία στον κοσμο ελειξε Έλξε 7-4. Ψέματα είναι το 3-4. Είμαι μίζερος. Δυστυχώς, ένα από τα χειρότερα, πέρα από το αποτέλεσμα αυτό, αυτό καθ' αυτό που συνέβησαν, είναι και η ρετσινιά. Και ξέρετε, η ρετσινιά είναι πολύ άσχημο πράγμα. Πολύ άσχημο πράγμα. Μανώλη μου, η Δήμον δημοσιογράφο τη Β' που έβγαλα στην εκπομπή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και έλεγε για του παικταράδε που πήρε ο Ηρακλή, είχε πει ότι ο Εργοτέλη ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματο και ο Απόλο Λάρισα η δεύτερη έκπληξη του πρωταθλήματο. Στον Ηρακλή έπεσε έξω, ναι. Όπω όλοι μα. Αλλά στα άλλα δύο δεν το λε, λε το μισό. Γιατί αν θυμάσαι, είπε και για Εργοτέλη και για να Λάρισα. Και για Βόλο. Είπε, βάζω πρώτο τον Ηρακλή, δεύτερο φαβορή θεωρώ το Βόλο. Και εκπλήξη του πρωταθλήματο, εργοτέλει και από όλο λάθη που δεν του περιμένει κανένα. Αυτά είπε ο Νίκο ο Μαρκάτο. Για τον Ηρακλή, υπήρχε κάποιο στον πλανήτη με τι μεταγραφέ που έγιναν και με την παρουσία του Μυροφορίδη που για πολλού ήταν λίρα 100 και το απεδείκνυε έτσι, με τέσσερι ανόδου σε πέντε χρόνια έχει. Τι θα τον πει, Αποτυχημένο. Υπήρχε κάποιο που δεν θα έχριζε φαβορή τον Ηρακλή. Αν μου. Παναβάνος, τον στον Ιακλίπε έξω και αυτό όπω όλοι μα. Αλλά εργοτέλ και από όλο λάρι σα, ποιο τόλμησε να πει αυτά τα δύο ονόματα, ο Νίκο το είπε. Δεν τον υποστηρίζω, λέω αυτά που κατέγραψε ο έτσι. Και μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι όσοι κάνουν προβλέψεις ή καταγράφουν ρόστες καταγράφουν αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Πώς μπορεί να ξέρει κάποιος το μέλλον. Έλεγα για τη ρετσινιά, που ίσως είναι το χειρότερο, ακόμα χειρότερο. Η ρετσινιά του 1-6... Η ρετσινιά του 3-4, όχι του 3-4 σκέτο, του 3-4 από 3-1. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ ίδιος, αυτές τις μέρες, κατέγραφα τις μαγείες που γινόντουσαν στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μαγείες αποτελέσματα, έτσι, γιατί ο καθένας μπορεί να σκεφτείται οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να θέλει να λέει και να θέλει να πιστεύει το οτιδήποτε. Και εγώ και εσείς και όλοι μας. Έγινε έτσι, έγινε αυτό, έγινε το άλλο. Το θέμα όμως είναι, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, ποιος θα μπορέσει να το πει με ονοματεπώνυμο και να τα αποδείξει το οτιδήποτε. Εκεί είναι το θέμα. Μπορεί κάποιο. Είναι εύκολο να το λέμε, να το πετάμε να έχουμε την πονηριά, την καχυποψία, τις υποψίες μας. Ναι, όλα σωστά, δικαιολογημένα. Αποδείξεις όμως δεν έχουμε. Άλλο αυτό και άλλο η ρετσινιά. Η ρετσινιά δεν αλλάζει. Είτε έχουμε αποδείξεις να πούμε κάτι για ένα μάτς και για μια ανατροπή ενός αγώνα, είτε δεν έχουμε. Η ρετσινιά είναι η ρετσινιά. Και πού θέλω να καταλήξω. Λέγαμε τόσες μέρες και κοροϊδεύαμε τους άλλους, είδατε τι έγινε, εμείς οι ίδιοι τα λέγαμε. Και να τώρα έρχεται στα μούτρα μας. Σαν μουντζα. Λέγαμε για παράδειγμα Μιτσάρα Πολάματς. Άκου τώρα. Ο Καραϊσκάκης έφαγε 7 στο Βόλο. Κέρδισε 0-1 στην Κέρκυρα. Μαγεία λέει κάποιο. Ο Ηρόδοτος κέρδισε 2-3 ημίχρονο στη δράμα. Έχασε από τον Απόλλωνα Πόντου. Μαγεία θα πει ο άλλος. Ο Απόλλων Λάρισας που είδαμε σήμερα να πέσει αναδιαστήματα με τους Βραζιλιάνους μπροστά, πολύ καλό ποδόσφαιρο, ήρθε ένα-ένα στην έδρα του με τη Σπάρτη. Μαγεία θα πει ο άλλος. Η Κέρκυρα ξαφνικά έγινε Μπαρτσελώνα, έβαλε τρία στη δράμα. Και ούτω καθεξής. Και για όλους αυτούς, αν μ' άκουγαν που έλεγα εγώ για τις μαγείες τους, σήμερα δεν θα με πάνω να πούνε τι έγινε Γιώργο, η δική σου η ομάδα, μαγεία, μαγεία. 3-1, ημίχρονο 3-4, τελικό. Τι θα του πω, εγώ. Τι θα του πω. Όπω αυτοί δεν μπορούσαν να μου πούν τίποτα, και του έκανα εγώ πλακίτσα και του έλεγα καλά, Κέρκερα, Καραϊσκάκη 0-1, ο Καραϊσκάκης που έφαγε 7 από το βόλο, δόξα, δράμα, ηρόδοτο 2-3. Θα έρθουν και σήμερα αυτοί και με το δίκιο του θα μου πούνε τι έγινε, Γιώργο. 3-4. που το πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής έχει 3 γκολ και τρία δοκάρια. Ε, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιο πετάει την μπάλα στο δοκάρι επίτηδε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιο. Δηλαδή κάλλιστα θα μπορούσε το μάτι να είναι 4-1-5-1-6-1. Τρία δοκάρια και τρία γκολ. Δυστυχώς δικαιώθηκα σε κάτι περιγράφοντας το μάτς και το συζητούσα εδώ στον αέρα που ήταν στο στούντιο Δημήτρη όταν αξίζει ο συνάδελφος. Ακόμα και στο 3-1 φαινόταν η γύμνια στην αμυντική ανασταλτική λειτουργία του Ρακλή. Ακόμα και στο 3-1 δυστυχώς το είπα γιατί το βλέπα ότι ναι μεν μπροστά ο Ρακλής σήμερα είναι πάρα πολύ καλός και μιλάω για το πρώτο μέρος όταν περιγράφα αλλά πίσω τον φοβάμαι. Το βλέπα. Και αυτό το φοβάμαι, μέχρι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, έγινε 3-2, 3-3 και αργότερα 3-4. Που στο 3-3, άλλο χειρότερο στοιχείο, γίνεται το 3-3 στο 58. Το 3-4 γίνεται πολύ πιο μετά, κανένα μισά ώρα μετά το Απόλλωνα. Από το 3-3 και μετά, αν κάποιος άσχετος έκανε ζάπινγκ και έβαζε 3, ή περνούσε έξω και μετα αν καποιο ασχετο εκανε ζαπινγκ και εβαζε μέσα στο καθατζόγλιο, στο 70, στο 75... Και έβλεπε το μάτ. Θα σου έλεγε ότι γκολ θα βάλουν οι λαχανοί και όχι οι άσπρη μπλε. Αυτό θα σου έλεγε. Αυτή ήταν η εικόνα μετά το 3-3. Την Κυριακή πάλι εκεί θα είμαστε ο φίλος ο Ευάγγελος. Να σε καλά. Εκεί θα είμαστε, δεν μπορούμε διαφορετικά. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Πάτμο. Γιώργο καλησπέρα. Τι ήταν αυτό. Το πάλι που ζήσαμε σήμερα δεν το χωράει η σκέψη μα. Πονάνε τα μυαλά μα, η καρδιά μα, η ψυχή μα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Η περσινή ομάδα θα στεκόταν κατά πολύ καλύτερα από τη φετινή. Υπόθεση είναι αυτό Παναγιώτη μου. Ο Βόλος που πέρσι αν δεν το καθαρίσαμε, φέτο με 2-3 προσθήκε και διατηρώντα όλο το βασικό περσινό κορμό του είναι μέχρι στιγμή 4. Δηλαδή διεκδικεί άνοδο. Α μην πετάμε πλέον στα σύννεφα, α βάλουμε στόχο για τι θέσει 3 ω 8. Αυτό που είπα πριν. Ρεαλιστικά. Ο στόχο ο πρώτο είναι να φύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού γιατί θα πα δύο κατηγορίε κάτω. Με τι αναδιοργα... αναδιαρθρώσει. Και ο δεύτερο είναι να τερματίσει το 3 ω 8. Ε, έχω φτάσει σε σημείο να μην θέλω να παρακολουθήσω τίποτα από τι εξελίξει των Ενιακλή. Με έχει κυριεύσει η απογοήτευση. Χαιρετισμού, λέει ο φίλο Παναγιώτη από την Πάτμο. Δύο μηνύματα ακόμα. Μου άρεσε επίση τη διευκρίνηση που έκανε όταν εμεί βάζαμε γκολ και ο πάγκο μα ήταν ο χελικό εντελώ ενώ τι λάστιε πενταγόταν όλοι λε και βάζανε γκολ στο Champions League. Εντάξει, και αυτά είναι φίλε μου Θωμά, πράγματα που κάποιο μπορεί να, να, παρατηρήσει. Τραγικό κοουτσάρισμα γράφει ο Τάσο και ο Ελέ σήμερα, αλλά είναι ο τελευταίο που φταίει σήμερα, δεν δείχνει όμω καλά δείγματα. Τη γνώμη μου την είπα από το προηγούμενο παιχνίδι, θα την πω και σήμερα. Ε, για το θέμα του προπονητή Άλλοι μπορούν να συμφωνήσουν, άλλοι μπορούν να διαφωνήσουν. Ένας φίλος σήμερα μου είπε με ξεφωνητό ότι δεν θέλουμε να ακούμε τι θα πεις εσύ, θέλουμε να ακούμε τι λέει ο κόσμος. Η απάντηση είναι εύκολη. Μπορεί οποιοδήποτε άλλος να έρθει να κάνει την εκπομπή. Κανένα πρόβλημα. Οποιοςδήποτε. Μπορεί να έρθει από αύριο να κάνει την εκπομπή. Μετά από 12 χρόνια να του τη δώσω, να του δώσω και τον πάχυλό μισθό μου και να συνεχίσει να κάνει την ώρα για μπλε. Και εγώ θα τον ακούω και θα του στέλνω μηνύματα. Κανένα πρόβλημα. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλογο και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4 FM. Και ενώ το μήνυμά σα αποστολεί στο 54526 μπλε, Θα Να διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Θανάση που έχω παρκαρισμένο. Ο Ηρακλή που βλέπαμε πέρσι, πόσο χειρότερα θα πήγαινε φέτο. Δεν γουστάρω πλέον να με κοροϊδεύουν. Ο Ηρακλής που ονειρεύτηκα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το. Κάπω το λέω, εγώ το λέω κουλουβάχα το θανάσιμο. Απλά αυτή τη λέξη δεν μπορώ να την πω στον αέρα που μου γράφει. Το 99% που έλεγα πριν ότι ήθελε το Αν Αμφιβάλλω πέρυσι αν τραβήχτηκε σε όλα τα χωριά και εγώ ήμουν παρόν μαζί σου. Φυσικά. Φυσικά και ίσω. Εντάξει, είπαμε. Το απ' είναι εύκολο. Το θέμα μα τώρα είναι. Είναι πιο. Είναι πιο. Ανάρτηση του Παντελή Κρυστάλλι, βλέπω τώρα, ο οποίο ήρθε, ο τεχνικό διευθυντή του Αγροτικού Αστέρα που ξεκίνησε ω προπονητή στα πρώτα τέσσερα και πλέον συνεχίζει περσινό παίκτη του Ρακλή που βοήθησε στην άνοδο. Δεν έμεινε να δούμε κάτι άλλο, τα είδαμε όλα γράφει. Να πω το όποιο κατάλαβε, κατάλαβε δίπλα. Φίλε μου, Αλέξανδρε, και εγώ τι είδα τι αποδόσει στο στοίχημα. Όλοι μας τις είδαμε. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι. Και χθε τα είδα και σήμερα τα είδα. Αυτό το 1-20 στον Άσο του Ηρακλή, το 16 στο διπλό του Απόλλων Αλάρισας, το 80 στην Ανατροπή. Όλοι τα είδαμε. Σε κάθε περίπτωση λέει πάντως, ε, δεν ξέρω αν εύχομαι να έχω δίκιο ή άδικο, τι να σου πω, Αλέξανδρε, τι να σου πω πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση, λέει άλλη ομάδα στο πρώτο μήχρονο, άλλη στο δεύτερο. Τον πρόστιμο σε όλου του υπευθύνου σήμερα. Άρα, Ελευθερόπουλε, καμένη γη παρέλαβε και πα να χτίσει πάνω στη στάκτη που σε αφήσανε. Να βγουν βαφιάδε και παπαϊόνε να μιλήσουν ανοιχτά στον κόσμο γιατί έφυγαν από την ομάδα ή πιο σωστά ποιο του έδιωξε. Διότι με αυτού είχαμε πιο ήρεμο κεφάλι. Καληνύχτα και καλή δύναμη, Γιώργο, λέει ο Αλέξανδρο. Ε, για το πρόστιμο που λε, τούτη την ώρα προγραμματίζεται, όχι προγραμματίζεται, έχει προγραμματιστεί για σύσκεψη στη Μίκρα. Εκτάκτο με το Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσία και του Παύλου Μυροφορίδη, που για όσου απόρρισαν που δεν τον είδαν σήμερα στον πάγκο, θυμίζουμε ότι ήταν τιμωρημένο για ένα παιχνίδι και σήμερα εξέτεισε την ποινή του. Απόψε λοιπόν ε, θα γίνει αυτό το ΔΣ στη Μίκρα και να δούμε τι θα αποφασίσουν. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν στην παρούσα φάση. Να σταματήσουν το ποδόσφαιρο από κάποιους παίκτες. Μπορεί και να το κάνουν. Να απομακρύνουν το μυροφορίδι, ούτως ή άλλως τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο το Γενάριο Μυροφορίδης και ο κάθε τεχνικός διευθυντής, προπονητές μπορούν να φέρουν όποτε θέλουν, παίχτες μόνο στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουάριο. Να αλλάξουν ξανά προπονητή, δεν θα είναι κάπως Πάντως πρέπει να Να σπάει όλα τα λεκόρο Ιρακλής Σε αλλαγή προπονητή Μπορεί να μην έχει ξαναγίνει και ποτέ Στο ποδόσφαιρο δεν πάω να το ψάξω τώρα Όπου Όταν αλλάζει μια ομάδα προπονητή Κάνει δυο ήττες Γιατί ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος Στον πάγκο του Ιρακλή Μετράει ήδη δύο ήττες Άδικη στην Πάτρα Γιατί ήταν goal offside. Ήρθε η Ήτα. Σήμερα ασταυράστα. βράστα. Το είχαμε συζητήσει και την Δευτέρα αναλύοντας κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι στην Πάτρα ότι αυτό που δεν μας κάθισε λίγο καλά στα μάτια μας ήταν το ότι ο Δημήτρης Ολευθερόπουλο δεν τόλμησε να προχωρήσει σε αλλαγέ. Δηλαδή η εντεκάδα που βλέπαμε με Βοσνιάδη την είδαμε και στην Πάτρα. Σήμερα προχώρησε σε κάποιες αλλαγέ. Όχι πολλές. Προχώρησε. Επέμενε βέβαια, και όπω αποδείχθηκε κακό, σε κάποιου παίκτε που δεν τραβάνε, ρε παιδί μου. Ε, του είδαμε μία, του είδαμε δύο, του είδαμε τρει, του είδαμε τέσσερι, να του δούμε πέντε, έξι, δεν τραβάνε. Και εκεί φυσικά πρέπει να αλλάξει και αυτό. Δυστυχώ βέβαια και οι αλλαγέ που επιχείρησε σήμερα, π.χ. του Στάμου, δεν του βγήκε με τίποτα. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Τραγικός, δυστυχώς. Που αντεκατέστησε τον Διαμπάρη που έκανε τα λάθη πίσω. Στην Πάτρα χαρακτηριστικό παράδειγμα στη φάση του γκολ που, πουλάει, που δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Μπήκε ο Βοκαλτσάς θετικότατο στο πρώτο εμίχρονο. Δοκάρι, γκολ, καλή απόδοση. Ο Στάμου, δεν η ανασταλτική λειτουργία της ομάδος χάλια μαύρα. Απαράδεκτη. Η μεσοεπιθετική λειτουργία της ομάδος πάρα πολύ καλή στο πρώτο μήχρονο. Και ερχόμαστε εδώ στο ερώτημα γιατί είδαμε σήμερα τον καλύτερο Περόνε που έχουμε δει, τον καλύτερο Κλέιτον που έχουμε δει, ένα καλό ντούνι για το χασομέρι. Τα έχω πει ξανά. Στο τέλο θα νομίζει κάποιο ότι έχω κάτι με το παιδί. Τίποτα δεν έχω. Μια χαρά παιδί είναι. Αλλά δεν γίνεται. Δεν... Μόνο απ' έξω το βλέπουμε ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να βοηθήσει. Τον έβαλε μετά στην κορυφή, χάθηκε. Και ο Χρυσορρόβα που ήρθε από τον πάγκο, χάθηκε κι αυτό. Και ο Πασά που μπήκε κι αυτό αλλαγή, τίποτα. Και αναγκάστηκα να κάνω την ερώτηση στον Δημήτρη Ελευθερόπουλο και θα ακούσετε τη συνέντευξη τύπου σε πολύ λίγο, τέσσερα λεπτά είναι το ηχητικό. Το γιατί έβγαλε πάρα πολύ νωρί σε σχέση με το πώ έπαιζαν ο Περόναι και ο Κλέιτον. Γιατί πρώτη φορά του είδαμε τόσο καλά. Είχαν σκοράρει και οι δύο στο πρώτο ημίχρονο. Και βλέπει τον ένα στο 56 και τον άλλο στο 62 να βγαίνουν αλλαγή. Και η ομάδα τελείωσε μετά. Τελείωσε. Μηδέν επιθετικότητα. Μηδέν. Χωρί χασομέρι, χωρί ρόβα, χωρίς πασά χωρί τον Τούνι που παρέμεινε να δίνουν κάτι. Και όταν έκανα την ερώτηση στον Ελευθερόπολη, μου είπε ότι ο Περόνε αισθάθηκε ενοχλήσει και ο Κλέιτον ήταν κουρασμένο. Κοίταξα ξανά το χαρτί μου και είδα έναν ποδοσφαιριστή Γεωργίου. Ένα μήνα απορρίσω γιατί δεν παίζει αυτό ο ποδοσφαιριστή. Και βλέπω το χασομέρι συνέχεια. Ή το Γιάννη τον Πασά, επαναλαμβάνω, δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Απλά έχω κάποιες απορίες ως χαζός που είμαι. Υποτίθεται ήρθε ένας Γεωργίου που είναι μπουκαδόρος, που είναι τρεχαλατζής, που μπορεί να ανακατέψει την άμυνα, να κάνει ανακατοσούρας. Να, να, να. Ε, δεν τον βλέπουμε να παίζει. Είναι στον πάγκο, αλλά δεν, δεν χρησιμοποιείται. Ο Αστέρη λέει: Γιώργο, και για το μάτσο με τον Εγγυνιακό λέγανε διάφορα. Ναι. Ε... Άμα δει από τότε, ο γηνιακό έχει βγάλει το βασικό τερματοφύλακα και, και παίζει με το δεύτερο. <clears throat> ναι. Μια και λε για τερματοφύλακα. Μήπω να το δούμε αλλιώ και αυτό. Να με προλαβαίνει. Ταυτόχρονα το λέμε, Τάσο. Ταυτόχρονα το λέμε. Με πρόλαβε για κλάσματα δευτερολέπτου. Ό,τι πάει προ τα μέσα. Γράφει. Δεν είμαι τερματοφύλακα. Δεν ήμουν ποτέ. Αριστερό μπακάφ Ούτε προπονητή είμαι, ούτε τίποτα. Είμαι ο πιο άσχετος. Δεν έχω replay. Βλέπω αυτό που βλέπω live. Δηλαδή, άμα δω τα γκολ σήμερα το απόλυτο να αλλάζει ξανά και ξανά και ξανά, μπορεί να μην πω αυτά που λέω τώρα, γιατί τώρα δεν έχω δει τίποτα. Έχω δει μόνο τα ματάκια μου σε live περιγράφοντας το μάτς. Και λέω ότι ό,τι κατευθύνεται προς την αιστεία γίνεται γκολ. Θα πει κάποιος, ήταν γκολάρες, δεν μπορούσε να βγάλει τίποτα. Είναι έτσι όμως. Ή μήπω και για τις θέσεις του τερματοφύλακα να περιμένουμε και εκεί αλλαγή. Ο φίλος μου ο Βλάσης, γράφει το νου μας, μη μας εξαφανίσουμε την αναδιάρθρωση. Τεράστια προσοχή. Τεράστια προσοχή. Σας τα ανέλησα τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι τέταρτο από το τέλος, είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Και μπορεί να πει κάποιος, έλα μωρέ δεν θα κινδυνέψουμε. Ναι, μη φτάσουμε στο σημείο όμως του χρόνου να χαθεί κατηγορία, γιατί επαναλαμβάνω ξανάμανα, για όσους δεν το άκουσαν του χρόνου έχει. Εκτό και αν γίνει η μαγεία πάλι και δεν τα κάνουν. Προ το παρόν το έχουν αποφασίσει. Μπορεί να μην το καθιερώσουν. Δεν ξέρω. Αλλά το, το, μέλλον δεν το ξέρω. Στην Ελλάδα βλέπετε. Κρατάμε τον Παναϊκό, κρατάμε τον Πανιόνιο, κρατάμε τον ένα, κρατάμε τον άλλο. Ρίχνουμε τον Ιρακλή κάθε φορά. Πάντα αυτό γίνεται. Προς το παρόν όμως έχουν αποφασίσει του χρόνου να υπάρχει Super League, Super League 2, Football League, Γάμα Εθνική. Αν ο Ηρακλή τερματίσει κάτω από την 8η θέση, εκεί όπου είναι τώρα δηλαδή και με διαφορά, του χρόνου θα παίζει στην τρίτη τη τάξη κατηγορία και όχι στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί θα έχει από πάνω του Super League 2 και Super League. Τα ακούμε, τα ακούμε. Ηρακλή Πάρτη, Κυσαμικό Ηρόδοτο, Τρίκα Λαβόλο, Απόλο Λάρισα Σαΐτο Πατών, Εργοτέλη Πλατανιά, Παναχαϊκή Καραϊσκάκη, Εγυνιακό Δοξαδράμα, Απόλο Πόντου Κέρκυρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Το κυσαμικό σιδερόδο είναι το Σάββατο και το άλλο μάτι είναι την Κυριακή όπω και του Ηρακλή στι 3. Και λέγαμε στο ημίχρονο μέσα στην τρελή μα τη χαρά. Τι ωραία, να το τρίποντο 3-1. Πάρουμε και ένα τρίποντο την Κυριακή με τη Σπάρτη. Και βουρ στον πατσά. Ο πατσά δεν τρώγεται όμω. Έτσι πω έγινε μετά. Για να ακούσουμε, εσύ, Μιτσαρά, τι είπε ο συνονόματό σου, ο Δημήτρη Ελευθερόπουλο, για όσου δεν άκουσαν τη συνέντευξη τύπου. Θα ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλή για το δεύτερο ημίχρονο. Η γιατί την τα με 34 μετά από... από αυτό το παιχνίδι, ξέρω mm. ότι δεν τους προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι το μόνο που μπορούμε να, να τους δώσουμε. Και να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε. Γιατί σε λιγότερα από 72 ώρες έχουμε πάλι ένα παιχνίδι εδώ μέσα. και Το πρώτο που θα παίξει ρόλο είναι τα ψυχικά αποθέματα όλων, όλων μας. Γιατί το κλίμα είναι δύσκολο. Οπότε ξεκινάμε με αυτό. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα. Η εμαδα ξεκίνησε εξαιρετικά. Μηθούσαμε 3-1 και είχαμε 3 δοκάρια στο πρώτο εμήθανο. Στο δεύτερο, ένα συνδυασμό κούρασης και ο ψυχολογικός παράγοντας μόλις τραβώνουν τα, τα πράγματα επειδή έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα η σεζόν τα παιδιά δυσκολεύονται έγινε αυτό που δεν έπρεπε να γίνει Ότι mm. θέλετε να μπορεί να το Γιατί είναι και το ψυχολογικό που αλλά είναι το Πρέπει τα να είμαστε ρεαλιστέ, να επαναπροσδιορίσουμε όλοι μα πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι σε λιγότερο από 72 ώρε έχουμε πάλι ένα παιχνίδι εδώ μέσα. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά αυτό το παιχνίδι τη Ναι, δεν είναι άλλο τίποτε δικαιολογία. Τα περισσότερα... Υπάρχει ένα συνδυασμό Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία τα είπε ο Αλέκος, ο εργόμενος προπονητής. Ε... Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε πολύ αργά, τις τελευταίες μέρες του, του Αυγούστου. Mm. Έχουν αλλάξει ήδη τρεις προπονητές, μέσα σε λιγότερο από τρεις ε... μήνες. Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν κάνει προετοιμασία που ήρθανε. Οπότε ένας συνδυασμός κούραση και το, το ψυχολογικό, ειδικά μετά το παιχνίδι του ατρωμίτου, το οποίο υπάρχει ακόμα, αλλά αυτό θα, αυτό θα λυθεί mm. μόνο μέσα από τη δική μας την προσπάθεια και μέσα από τη δική μας τη δουλειά. Ε, είμαι εδώ την Κυριακή, θα είμαι 10 μέρες με 3 παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο να περάσουν σε αυτές τις μέρες με τρία παιχνίδια στη μέση, δηλαδή θα είναι, η επόμενη εβδομάδα θα είναι μετά το παιχνίδι της Πάρτης θα είναι ο πρώτος κανονικός προπονητικός κύκλος που θα έχω. Υπήρξαν ευτυχία στο πρώτο ημίχρονο από αυτά που ζητάμε, από αυτά που δουλεύουμε, που μου αρέσανε πολύ, αλλά ό,τι και να πούμε τώρα δεν αρκεί είναι λίγο. Έγιναν δύο αλλαγές σχετικά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο του Περόνα και του Κλέιτον. Δύο παιχνίδες που είχαν σκοράρει και έδειξαν ίσω έκανα το καλύτερο τη συνήθω να υπάρχει κάποια εξήγηση. Είναι το σωματικό. Κούρασε. ένα χτύπημα ο Εμάνουελ και στο ημίχρονο είπαμε μπορεί να μα δώσει ακόμα 10-12-15 λεπτά. Ουρασία. Και ο Κλέιτον κουράστηκε πάρα πολύ, δεν είχε ρυθμό, είχε λήψη είχε ένα πρόβλημα στη μέση στην, στην, Πάτρα, γι' αυτό έπαιξε και τόσο λίγο. Οπότε το κομμάτι το ηλικιακό που έχουν με το ταξίδι στην Πάτρα τόσες ώρες και χωρίς ε, ρυθμό και με πρόβλημα, ήταν οι αλλαγές αναγκαστικές. Μου Τα έχει μείνει, ήταν τρει εβδομάδε γεμάτε έξω. Οπότε πρέπει να, να περάσουμε κάποιε μέρε. θα υπάρχει. Η πιθανότητα να είναι στον πάγκο να μα δώσει κάποια λεπτά μα χρειαστεί. Αλλά ουσιαστικά να μπορέσει να πετύσει αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο. Αυτέ <στοί> είναι οι ατάκες από τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Για όσου δεν τι άκουσαν νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου. Ο φίλο ο Παναγιώτη επανέρχεται από την Πάτμο με μήνυμά του, με mail του. Γιώργο, πολύ καλή και εύστοχη παρατήρησή σου για τον τερματοφύλακα. Ό,τι πάει μέσα γράφει. <coughs> Α βάλει τον Γρηγοριάδη που από πέρυσι έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα πλέον. Καλή σου νύχτα και καλό κουράγιο σε όλου μα και σε σένα, φίλε μου Παναγιώτη, εκεί μακριά που είσαι. Να σε καλά. Για το συμβούλιο που με ρωτάτε, τώρα είναι. Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει κιόλα, μάλλον θα κρατήσει. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή <coughs> και το πάρτε κεφάλι από τον κόσμο και τα συνθήματα άκρο δικαιολογημένα όλα και άκρο λογικά με την αντίδραση μπορούν να φέρουν συγκεκριμένα πράγματα. <coughs> Δεν μου λε, ακούγομαι έτσι χράτσα-χρούτσα ή εγώ μ' ακούω χράτσα-χρούτσα. Εσύ μ' ακού χράτσα-χρούτσα, Ναι, μάλλον εγώ τα ακούω στα αυτιά μου. Το χράτσα χρούτσα. Ναι, τέλο πάντων. Όχι, να μην είναι ενοχλητικό και για του ακροατέ. Για μένα α είναι, δεν πειράζει. Συνηθισμένοι είμαστε. Ε, Συγγνώμη κιόλα. Ε, τι έλεγα. Ναι, ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να γίνει είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές να μην ξαναπαίξουν. Δεν πάει κάτι άλλο. Και να παίξουν αυτοί που τόσο καιρό είτε είναι στον πάγκο και το σκουπίζουν είτε είναι εκτό αποστολή. Εκτό αποστολή όλο αυτό το διάστημα είναι ο Γιάννη, είναι ο Κοστούλα, είναι ο Πτηνόπουλο. Δεν του έχουμε δει. Το Γιάννη νομίζω ότι τον είδαμε στο κύπελο. Ε, και να δούμε παίκτε που μόνιμα είναι στον πάγκο. Στο πρωτάθλημα μιλάω. Γιατί στο κύπελο έπαιξε η δεύτερη δεκάδα. Ο Κουκόλη, ο Γεωργίου που δεν παίζουν στο, στο πρωτάθλημα. Κάτι άλλο τώρα που θα φέρει αλλαγή στο αγωνιστικό, ποιο μπορεί να είναι αυτό. Γιατί και αλλαγή στο τεχνικό διευθυντή να υπάρξει, τώρα δεν μπορεί να φέρει να υπάρχουν επιπτώσεις στο αγωνιστικό. Αλλαγή προπονητή, το είπα και πριν, μπορεί να γίνει κι άλλη. Ξέρω εγώ. Ναι, για το Γιαννίτσι το έχω πει και εγώ, Τάσο. Ε, είναι, είναι, παιδιά, είναι λογικό όταν η ομάδα, <coughs> συγγνώμη, δεν τραβάει. Όταν η ομάδα είναι χάλια, όταν ποδοσφαιριστές είναι χάλια, κάποιοι συνεχόμενα, κάποιοι σήμερα που δεν άρπαξαν ευκαιρία όπως σωστά μου, ε, τότε είναι λογικό να, να αναφερόμαστε στα παιδιά που είναι έξω. Λογικό είναι. Θα έρθει κάποιος να πει που είναι ο Πτινόπουλος, που είναι ο Κοστούλας, που είναι ο Γιανίτσης, που είναι ο Γεωργίου, που είναι ο Κουκόλης και εγώ το κάνω και όλοι μας. Λογικό είναι. Και στην τελική από τη στιγμή που ο στόχο τη ανόδου πάει περίπατο, ε, ας δούμε και τους υπόλοιπους. Το Δεκέμβρη, τάσο μου, τι δύο σε θέλεις, πολλές αλλαγές θέλεις. Πολλές αλλαγές. Ε, Μια και λέμε για τερματοφύλακα, λέει ο Αλέξανδρο, είτε βάλτε το τρίτο είτε βάλτε τον ίδιο τον Ελευθερόπουλο, αγοράσαμε 20 παίκτε και δεν πήραμε τερματοφύλακα. Η ομάδα χωρί τον Τάι τελικά είναι λίγη. Πάλι δεν, δεν ξέρουμε αν ο Τάι ήταν στην ομάδα ότι θα ήταν κάτι καλύτερο. Αλλά σίγουρα, αν θέλει η χρονιά να βγει με αξιοπρέπεια, γιατί γελάει όλη η κοινωνία με τον Ηρακλή και δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια τότε. πρέπει να διώξεις κόσμο, να φέρεις κόσμο, να κάνεις αυτό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά το έκανε όφι. Με επιτυχία δεν ξέρω αν μπορεί ο Ρακλής να το κάνει. Πέρυσι όφι, αυτό έκανε το Γενάρη. Έφερε 10, έδιωξε 10, πήρε το πρωτάθλημα. Μια φορά γίνονται αυτά, μάλλον. Τώρα για το βόλεϊ, ε, στεναχωριέμαι με αυτά που διαβάζω. Και από χθες, Συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, θα κλείσουμε αυτό την εκπομπή, την πολύ ωραία ευχάριστη εκπομπή σήμερα. Καλησπέρα στον Γιάννη Ζάτση. Γιάννη μου καλησπέρα. Ε... Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ χθε. Με το βρυσίδι που διάβαζα. Μάνες, σπίτια, ασθένειε για την ίδια του Ηρακλή στην Αλεξανδρούπολη με 3-2 σετ. Μου θύμισε πάρα πολύ τα μηνύματα πολλών στο Παναθηναϊκό Σιρακλής 2-0 στον ημιτελικό του Κυπέλου στη Ρόδο που μετά έγινε 2-3 και οι μάνες στα σπίτια και οι αρρώστιες γίνανε μπράβο μαδάρα πανω πάρουμε το Κύπέλο. <συσχελίδι> δεν θα ξαναπώ στη διαδικασία να, να διαβάζω facebook πλέον. <συσχελίδι> δεν, δεν, θα, δηλαδή... Δεν, χαλιέται η ψυχή μου. Να βλέπω τόσο χοντρά μπινελίκια για τον προπονητή, για μάνες για... Δεν, δεν, δεν μπορώ να το καταλάβω δεν υπάρχει κανείς που δεν στεναχωριέται όταν χάνει η ομάδα του άλλο αυτό και άλλο άιντε να πάρω φόρα και να τα ξεπατώσω όλα να τα ξεσκίσω, να τα εσωπεδώσω και να αρχίζω να λέω για ασθένειες και σπίτια και μ, να μην συνεχίσω την ομάδα την ξέρουμε την ξέραμε και την ξέρουμε. Αυτή είναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο το βολή. Αυτοί οι αθλητέ είναι. Αυτοί παίζουν. Ξέρουμε ότι κουράζονται από ένα σημείο και μετά. Γι' αυτό και ο Ιρακλή έχει χάσει τέσσερα συνεχόμενα tie break. Θα πει κάποιο A προπονητή. Αυτού δεν έχει. Τι κάνει, Α βρει μια δεύτερη δωδεκάδα, τη βάλει μέσα. Αν μπορεί να γίνει κάτι τώρα, Δεκέμβρη, πότε δεν ξέρω, οι ομάδε, αν έχουν δικαίωμα σε, για μεταγραφέ, μεταγραφική περίοδο κτλ., μπορεί να προσπαθήσει να κάνει κάτι εκεί. Να ενισχύσει την ομάδα με μεταγραφή, με προσθήκη, με οτιδήποτε. Κατά τα άλλα, την ξέρουμε την ομάδα. Και ξέρουμε ότι φέτο το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δύσκολο από το περσινό. Και δεν είχε ποτέ στόχο η Εράκλειο το πρωτάθλημα για να μπαίνουμε στη διαδικασία και να βρίζουμε τόσο άσχημα. Και στην τελική αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση με άλλες τόσες ομάδες. Εφτά βαθμούς έχει και ο Παναθηναϊκός και ο Φίνικας και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Στην τέταρτη θέση είναι τέσσερις ομάδες. Οχτώ έχει ο Πανβοχαϊκός που είναι τρίτος. Έντεκα έχει ο Πάοκ, ο Ολυμπιακός Βόλου. Ε, δεν ήρθε η καταστροφή. Που το ξαναλέω, τραγικό τέσσερις ήτες. Έχει πάρει ο 4 βαθμού σε 4 παιχνίδια. Τραγικό απολογισμό. Αλλά αυτό που είδα χθε, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι πολύ στενάχρονο. Πολύ άσχημο. Λοιπόν, ε, Γιάννη μου, ελήφθη. Ελήφθη το μήνυμα. Τώρα για το ποια θα είναι η συνέχεια με τον, τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω το μάτι. Δεν ξέρω. Λέω ένα ευχαριστώ στα παιδιά που ακολουθούν για χθε που με καλύψανε τον Ζάχο. Εσύ μόνο σου να. Ο άλλο σου είδος. ήρθε μετά. Κυρίω τον Ζάχο Ντρούλινγκ αλλά και στον Τάσο Τρέγια και του δίνω τη σκητάλη. Ε, <coughs> τα λέμε αύριο. Πρώτο Θεός με την ώρα για μπλε και το pre-game για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να είστε καλά.